σήμερα στο BMG Drive θα δούμε ποιο τυχαίο αμάξι θα περάσει όλες τις λακκούβες σε ένα από τα καινούρια maps του Spencer από το Patreon. Είμαι σίγουρος πως κανένα από τα αμάξια δεν θα περάσει την κόκκινη λακκούβα εδώ πέρα. Καταρχάς δεν νομίζω κάποιο αμάξι να φτάσει μέχρι κόκκινη λακκούβα. Δεν λέω καν γιατί μόβε εκεί πέρα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταστρέφονται όλα τα αμάξια μέσα από αυτές τις λακκούβες. Επίσης είναι ενδιαφέρον οι προσφορούλες στη Zeneba.com. Σε καλή συμπεριφή για games σε καταπληκτικές τιμές. Διάφορα top-up credits για οποιοδήποτε παιχνίδι που παίζεις. Ελληνικές PlayStation Plus κάρτες για να παίζεις online ή οποιαδήποτε άλλη δωροκάρτα για οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα. Και γενικά μεγάλη ποικιλία από διάφορα video games σε καταπληκτικές τιμές. Τσέκαρε link στην περιγραφή. Ξέρω πως η γραμμή του Start θεωρητικά είναι εδώ, αλλά νιώθω ότι θα χρειαστούμε λιγάκι περισσότερη ταχύτητα. Γι' αυτό λέω να το πάρουμε λίγο πίσω, κάπου εδώ, και να αφήσουμε αυτό το μπλε τζιπάκι για να ξέρουμε πού πρέπει να ξεκινήσουμε. Έτσι έχουμε μία ιδέα. Αν και νομίζω είναι λίγο λίγα τα μέτρα. Θέλουμε λίγο παραπάνω νομίζω. Ωραία, εδώ καλά είναι, εδώ καλά είναι. Και πάμε να δούμε με ποιο τυχαίο αμάξι θα ξεκινήσουμε και είναι αυτό εδώ. Δεν κάθομαι να δημιουργώ και τυχαία parts, γιατί θα είναι ήδη αρκετά δύσκολο. Άμα δοκιμάσουμε parts και μας δώσει τετραγωνικά λάστιχα, δεν θα κουνηθεί καν από εδώ. Και φύγαμε για το πρώτο μας εμπόδιο εδώ πέρα με πορτοκαλιά. Δεν είναι τίποτα. Περνάμε από πάνω κατευθείαν. Τα επόμενα κίτρινα που ανοίγουν γίνονται σχεδόν διπλάσια. Έχουμε και τα πράσινα που γίνονται διπλάσια από τα κίτρινα. Νομίζω έτσι είναι η φάση. Και νομίζω εδώ. Εδώ τελείωσε. Χάσαμε ένα, δύο, στο τέταρτο. Και νομίζω θα τα αφήνω εδώ. Θα έχει πλάκα να περνάμε με κάποιο άλλο αμάξι αν φτάσει μέχρι εδώ και αν τρακάρουμε πάνω σε αυτό. Ελπίζω να αντέχουν τα FPS του PC μου μόνο. Το επόμενο τυχαίο αμάξι είναι αυτό εδώ πέρα. Μην αγχώνεσαι, θα έχουμε και γρήγορα αμάξια που θα προσπαθήσουν να φτάσουν και την κόκκινη λακκούβα, καθώς περνάμε εδώ ευκολάκι. Το κίτρινο και αυτό ευκολάκι. Για να δούμε το πράσινο, νομίζω θα πεθάνει στο πράσινο. Πέθανε στο πράσινο, χάσαμε όλες τις ρε, διπλώθηκε η οροφή. Εντάξει, αυτό τώρα έχει μείνει στη μέση, έτσι. Δηλαδή, εγώ όταν θα έρχομαι το επόμενο, κάπως πρέπει να περάσω από πλάι. Ταυτόχρονα να προσπαθήσω να μην τσιτάρω, να μην πατήσει τροχός εδώ. Αλλά νομίζω να πατήσει ένα τροχός αριστερά και ένα τροχός δεξιά θα είναι χειρότερα. Ήθελα να δοκιμάσω φορτηγό. Το ήθελα. Ευχαριστώ παιχνίδι που μου το έδωσες. Φαντάζομαι τώρα να ξεκινούσαμε από την γραμμή εδώ πέρα με το φορτηγό που έχει 12 ταχύτητες. Είμαστε στα 60 χιλιόμετρα και ακόμα μόνο 8 πήγε και χάνω ταχύτητα εδώ πέρα. Έλα πάμε να περάσει και πάνω από τον κίτρινο να δούμε. Έχει θεωρητικά μεγάλα λάστιχα, μπορεί. Στο πράσινο εδώ πρέπει να προσέξουμε λίγο. Το πέρασε! Το πέρασε το πράσινο! Για να δούμε θα περάσει! Έστω τροχό που βγήκε! Τα λέμε παιδιά, να πάτε στην άλλη άκρη του map που έχει και άλλα πράγματα εκεί πέρα που μπορεί να κάνουμε στο νορ βίντεο. Αν αφήσει αρκετά likes εδώ πέρα για τα φορτηγά που καταστρέφω. Ένα βανάκι, που χωράει άπειρα παιδά. Δυσκολεύεται να δούμε εδώ πέρα. Θα δυσκολευτεί ή θα βρούμε κάποιο άλλο όχημα εδώ πέρα στα αριστερά μπλε. Όχι. Μπες στη λακκούβα εδώ. Ξέρεις τι, μπορεί να βοηθήσει για επόμενο αμάξι να περάσει λίγο από πάνω του. Δες το αυτό εδώ πέρα. Αυτό έχει και την ταχύτητα και τα λάστιχα και το suspension, τις σούστες, για να τα περάσει όλα αυτά. Το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω από πού να πάω εδώ πέρα, γιατί έχουμε το προηγούμενο τσιπάκι. Όχι, το τσιπάκι! Το βανάκι, συγγνώμη, εννοούσα, μας κατέστρεψε λίγο τις δυνατότητες να φτάσουμε αρκετά μακριά. Και να καθαρίσουμε λίγο το δρόμο, ρε, να καθαρίσουμε λίγο το δρόμο. Γιατί δεν είναι δίκαιο. Και να το ξαναπροσπαθήσουμε με το συγκεκριμένο, γιατί δεν ξέρω, νιώθω ότι μπορεί να περάσει. Και αυτά εδώ. Όχι, δεν πέρασε. Όχι, το
τόσο κοντά να το περάσει. Και ψωλιά, ακόμα δεν έχουμε φτάσει καν στο μπλε. Νομίζω χρειαζόμαστε ένα γρήγορο αμάξι τώρα. Αυτό είναι το πιο γρήγορο αμάξι στο BMMG Drive. Φοβάμαι θα περάσει τις πρώτες λακκούβες αυτό, να είμαι ειλικρινής. Απίστευτο! Δεν έχουμε κάποιο αμάξι που να έχει φελάρι τις πρώτες λακκούβες ακόμα. Ούτε δεύτερες λακκούβες έχουμε κάποιο αμάξι που έχει φελάρι, αλλά σίγουρα το Pigeon. Το πήγε στο φελάρι. Τι περίμενες και κάτι άλλο εσύ? Μπήκε κιόλας μέσα. Τώρα μάλιστα. Αυτό είναι γρήγορο αμάξι που όντως χρειαζόμασταν, που έχει φτάσει κατευθείαν 100 στις πρώτες λακκούβες εδώ πέρα. Ούτε στις δεύτερες λακκούβες μας πέρασε και πάνω από το πίτζον. Για να δούμε στις πράσινες εδώ πέρα. Έχει αρκετές ταχύτητες για να περάσει και εδώ, για να δούμε. Όχι! Δυστυχώς έχουμε χάσει το προστινό μέρος, παιδιά! Να το εδώ πέρα, λες να μετράει αυτό? Λογικά μετράει εκεί που είναι η μηχανή, έτσι. Εκεί μετράει το checkpoint. Αν ήταν μηχανή εδώ, εγώ θα έλεγα ότι αυτή η Ferrari από το BMG Drive έφτασε πιο μακριά μέχρι τώρα. Θες να πεις δουλεύει το καπό ακόμα, δηλαδή μπορείς να το κλείσεις? Όχι, δεν μπορείς. Περίμενε, να το προσπαθήσω. Κλείσε! Έχω βαλίτσα μέσα, έχω παιδάκι. Πες μου τώρα ότι δεν έχεις απορία πώς θα τα πάει ένα λεωφορείο. Φαντάσου τώρα εσύ κάθεσαι εδώ πέρα, προσπαθείς να φτάσεις σπίτι. Ο δρόμος κάπως έτσι είναι εκεί στη γειτονιά, όχι? Περνάς και πάνω από κάποια αμάξι που έχουν πέσει σε λακκούβες. Δεν θα περάσει το πράσινο, ρε. Είμαι σίγουρο, έχεις σπάσει. Το καλό αν κάθεσαι εκεί, μια χαρά είσαι. Μπορεί να φύγεις από αυτό το παράθυρο, δεν ξέρω. Ναι, αλλά πώς θα πάει ένα λεωφορείο με jet engines από πίσω, για να δούμε. Πήρε μπρος 100, 200. Άμα δεν περάσει κάποιον πόδιο θα έχουμε πρόβλημα. Πέρασε πάνω από το Pigeon. Πέρασε και αυτό εδώ πέρα. Πέρασε και τα μπλε. Πέρασε και τα μοφ. Πέρασε. Δεν ζει κανείς, ρε. Μπορεί αυτοί που κάθονται πίσω. Ξέρεις τι, νιώθω ότι αυτό θα είναι το μόνο όχημα που μπορεί να φτάσει μέχρι εδώ πέρα. Για να δούμε πώς θα τα πάει η πιο γρήγορη Ferrari, έκδοση της Ferraris που υπάρχει. Εγώ λέω ότι θα τα πάει καλύτερα από λεωφορείο. Ελπίζω να πάει καλύτερα από το λεωφορείο, γιατί το λεωφορείο θεωρητικά είναι λίγο... πέρασε πάνω από το πίτσο εκεί πέρα. Είναι λίγο τσιπιά το λεωφορείο, γιατί έχει ολόκληρα jet engines από πίσω. Wow. Πάλι χάσαμε το προστινό μέρος κάπου. Πήρε και φωτιά. Και έπεσε στην λακκούβα για να μην μας ενοχλεί ότι θα περνούμε με το άλλο αμάξι από πάνω. Ωραία, παιδιά. Σιβέτα, ειδικά φτιαγμένη για drag, με χοντρά λάστιχα και νίτρο, το οποίο θα μπορέσουμε να το πατήσουμε. Αυτό πάει πολύ γρήγορα, ρε. Αυτό πάει πολύ. Το πίτσον την κλείωσε. Πάτα λίγο νίτρο. Πάτα όλο το νίτρο που χρειάζομαι. Στο περνάμε το μπλε εδώ πέρα κατευθείαν. Περνάμε και το άλλο μπλε. Ακούω τη μηχανή. Άρα το checkpoint είναι εκεί πέρα, έτσι. Παιδιά, τρελό ατύχημα, έτσι. Αυτό εδώ δεν είναι δικό μας. Πού είναι το δικό μας κομμάτι, ρε? Αυτό εδώ. Μηχανάρα όμως, έτσι. Τώρα το νίτρο θεωρείται cheating ή δεν θεωρείται cheating? Θεωρώ πως jet engines είναι cheating. Το νίτρο όχι τόσο. Αυτό εδώ, παιδιά, ακόμα παίρνει φωτιά. Θα παίρνει για ώρες. Για όσες ώρες είμαι εδώ. Ακόμα ένα γρήγορο αμάξι. Πήγαμε σε γρήγορα αμάξια πλέον. Καλά βασανίσαμε τα αργά. Χωρίς νίτρο, αλλά με αρκετό downforce και με 200 χιλιόμετρα. Σε λίγο θα κουμπίσει 400, περνάει το μπλε. Χριστί, πέρασε το μπλε. Πέρασε σχεδόν και το άλλο μπλε. Στην πρώτη λακκούβα έχει πέσει. Και από τη μηχανή που σβήνει σιγά σιγά, νομίζω το τελευταίο μάξι που θα δοκιμάσουμε θα είναι αυτό το drag τζιπάκι με νίτρο, ψηλό, χοντρά λάστιχα. Μόλις ένα κάθισμα. Έχω μεγάλες εσπίδες αυτό. Ωραία, πώς έφυγε έτσι. Πάτε και λίγο νίτρο. Ωραία. Και περνάμε το πρώτο εμπόδιο εύκολα. Δεύτερο εμπόδιο εύκολα. Συνεχίζω να πατάω νίτρο εδώ. Πας και περάσουμε αυτό εδώ. Μήπως περάσει και το μπλε. Απίστευτο, θα περάσει και το άλλο μπλε. Όχι, αλλά ξυλό. Πες να είναι το χειρότερο που έχει ξυλωθεί μέχρι τώρα. Ξέρεις, οδηγός δεν έχει πάει τίποτα. Περπατάω μια χαρά εδώ πέρα. Τίποτα δεν έχει πάθει ο οδηγός. Ας να είναι καλά η ασφάλεια σε δικιά αμάξια.
Η μηχανή, μια χαρά. Reusable. Και αυτό ήταν, παιδιά, αυτά ήταν όλα τα θύματα των λακκούβων εδώ πέρα. Να προσέχετε στους δρόμους, μην σας τύχουν τέτοια.